βολιά την κορυφή του Παγόβουνου μπροστά στη μεγάλη εικόνα του οργανωμένου εγκλήματος που δρά στην Κύπρο. Έρχονται να προσθεθούν μάλιστα στο αιματοβαμμένο ψηφιδωτό των συμβολών θανάτου και ξεκαθαρισμάτων που συντελέστηκαν στα σπλάχνα του υπόκοσμου τα τελευταία 10 χρόνια. Η φωνή των Καλουψιδιώτη, Τσικίτο και Ροδοθέου, αλλά και οι απόπειρες εναντίον Κρητικού και Μαύρου, συγκλώνησαν την κοινή γνώμη της Κύπρου, ξετυλίγουν όμως ταυτοχρόνως το κουβάρι της προσπάθειας επικράτησης των φατριών αλλά και των κινήτρων τους. Το ρεπορτάζ έχει η Ζήνα Κωνσταντίνου. Ιουνίου 2012, 3:30 τα ξημερώματα. Στόχος, ο επιχειρηματίας Φάνος Καλοψιδιώτης από την Αγία Νάπα. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και γάζωσαν το όχημά του, το οποίο κινείτο σε περιφερειακό δρόμο πίσω από την κεντρική πλατεία της Αγίας Νάπα στην οδό Καταλυμάτων. Έπεσαν νεκροί οι 5 φρουροί του επιχειρηματία, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο όχημα. Ως δράστες συνελήφθησαν 2 Ελλαδίτες, ο 29χρονος Δημήτρης Μαμαλικόπουλος και ο 41χρονος Αναστάσιος Τσιχυλίδης, οι οποίοι εκτείουν ποινή 5 φορές ισόβιας κάθειρξης. Την ημέρα που συμπληρώνονταν 4 χρόνια από την απόπειρα δολοφονίας κατά της ζωής του Φάνου Καλοψιδιώτη, επέλεξαν οι εκτελεστές να ολοκληρώσουν το έργο τους. Η δεύτερη φορά ήταν και η μοιραία για τον επιχειρηματία, που έπεσε νεκρός από τα πυρά 2 εκτελεστών. Η ταβέρνα όπου συνέτρωγε με το ζεύγος Χατζηευθυμίου και τα παιδιά τους μετατρέπεται σε τόπο μακελιού. 23 Ιουνίου 2016, δύο κουκουλοφόροι εκτελεστές πυροβολούν από κοντινή απόσταση και καταφέρνουν να σκοτώσουν τον επιχειρηματία Φάνο Καλοψιδιώτη, το λοχιά της αστυνομίας Ηλία και τη σύζυγό του Σκεύη Χατζηευθυμίου. Επίσης, κατά τη ρήψη των πυροβολισμών, νεκρός πέφτει και ο ένας από τους δύο εκτελεστές, ο Γιάννη Βόγκλη. Ο δεύτερος εκτελεστής, ονόματι Άλεξ Μπορέλη, παραμένει μέχρι και σήμερα στη λίστα των καταζητούμενων προσώπων από την Κυπριακή Αστυνομία και την Ιντερπόλ. Για την υπόθεση του τετραπλού φωνικού παραπέμφθηκαν σε δίκη 6 πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο Μάριος Χριστοδούλου, άλλος Μπένης, καθώς και ο Παναγιώτης Πεντάφκας. Από τον Απρίλιο του 2016 είχαν προαναγγελθεί οι δολοφονίες σε βάρος του Αλέξη Μαυρομιχάλη και του Φάνου Καλοψιδιώτη με την άφεξη 2 σέρφων εκτελεστών στην Κύπρο, για τους οποίους σήμανε συναγερμό Ιντερπόλ. Σε κατάθεσή του στις 18 Εβδόμου 2016, ο Αλέξης Μαυρομιχάλης, άλλος Αλεξούη, κατονόμασε τον Ανδρέα Ροδοθέου και τον Γιώργο Φένεκ ως τα πρόσωπα που οργάνωσαν τη δολοφονία του επιχειρηματία Φάνου Καλοψιδιώτη. Ο Καλοψιδιώτης φαίνεται ότι τους θεωρούσε ως ηθικούς αυτούργους τόσο της πενταπλής δολοφονίας στην Αγία Νάπα το 2012, όσο και της δολοφονίας του πατέρα του στις 22 Ιουνίου του 2014. Υποψιάζομαι ότι τον ήθελε νεκρό ο Ανδρέας Ροδοθέου και ο Γιώργος Φένεκ και αυτοί οργάνωσαν την κατάσταση με τα άτομα που συλλάβατε. Από ό,τι ξέρω, είχαν διαφορές με το Φάνο, γιατί ο Φάνος ήταν εμπόδιο για αυτούς λόγω των επαγγελματικών του ασχολιών. 1η Μαρτίου 2016 σκοπευτής εκτελεί τον 40χρονο Γιώργο Γεωργίου, άλλος Τσικίτο, την ώρα που προσπαθεί να εισέλθει στο σπίτι του στην Πύλα. Ο εκτελεστής στην καρτέρι από ύψωμα σε παρακείμενο χωράφι δίπλα στην οικία του θύματος, πυροβολώντας με στρατιωτικό τυφέκιο από απόσταση περίπου 150 μέτρων. Ο Γεωργίου δέχθηκε 2 θανάσιμα χτυπήματα από πυροβόλο όπλο. Το θύμα, το οποίο ήταν γνωστό στις αρχές, ήταν ιδιοκτήτης καζίνο και είχε καταγγείλει επανειλημμένος πως κινδυνεύει η ζωή του. 12 Απριλίου 2017, ώρα 9 το βράδυ, άριστος εκτελεστής στην ενέδρα θανάτου στον επιχειρηματία Άντρο Ροδοθέου, ενώ βρισκόταν σε εξοχική κατοικία επιστήθιου του φίλου στο χωριό Γεράσα της επαρχίας Λεμεσού. Ο Ροδοθέου πέφτει νεκρός από τα πυρά των εκτελεστών του την στιγμή που περνούσε μπροστά από γυάλινο ή αλοπίνακα. Ο εκτελεστής δεν άφησε κανένα ίχνος.
Χρυσάνθου, άλλος Χάμπουργκερ, παίρνει εντολή από τον Ισοβίτη Δημήτρη Μαμαλικόπουλο, ο οποίος εκτεί ήδη ποινή φυλάκισης για το τετραπλό φωνικό του 2012, να βγάλει από τη μέση αρχικά τον Κώστα Χαραλάμπους άλλο μαύρο στη Λάρνακα και μετέπειτα τον επιχειρηματία Κώστα Κρητικό στην Αγία Νάπα. Και οι δύο απόπειρες ήταν αποτυχημένες. Η πρώτη απόπειρα φόνου διαπράχθηκε εναντίον του Μαύρου στις 27 Νοεμβρίου 2019 στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στην περιοχή του Λιμανιού και η δεύτερη κατά του Κρητικού στις 16 Φεβρουαρίου 2020 σε καφεστιατόριο της οδού Κρύου Νερού. Το υποψήφιο θύμα, ωστόσο, είχε εγκαταλείψει το καφεστιατόριο λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα από τον καταιγισμό πυρών που προήλθαν από το αυτόματο που χρησιμοποίησε ο Χάμπουργκερ να τραυματιστούν ανυποψίαστοι θαμώνες. Ο Χάμπουργκερ εκτεί ποινή φυλάκισης 35 χρόνων, ενώ πρόκειται για τη βαρύτερη ποινή που επιβλήθηκε ποτέ από το Κυπριακό Δικαστήριο για αδίκημα που δεν αφορά φόνο. Ο Μαμαλικόπουλος κατονομάστηκε ως ο ηθικός αυτούργος των δύο εγκλημάτων από τον Χαράλαμπο Χρυσάνθου άλλο Χάμπουργκερ, ο οποίος παραδέχθηκε πως ήταν ο εκτελεστής στις δύο απόπειρες. Ο Χρυσάνθου είχε καταθέσει ως βασικός μάρτυρας κατηγορία στη δίκη του Μαμαλικόπουλου και η κατάθεσή του κρίθηκε από το κακουργιο δικείο ως αξιόπιστη και ποιοτική, πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί το δικαστήριο. Ανοίγει στη Βουλή συζήτηση για τις ευθύνες και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας που προκύπτουν από τις δύο